πω ότι ήμουνα σχετικά λίγο καιρό στην ομάδα. Ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή και αισθάνομαι το χρέος και να αναλάβω και όποια ευθύνη μου αντιστοιχεί, μικρή ή μεγάλη, στην μη επίτευξη του στόχου που ήταν φυσικά η αγωνιστική παραμονή της ομάδας. Θεωρώ ότι ευθύνη έχουν όλοι όταν μια ομάδα δεν πάει καλά. Οι ευθύνες είναι αλλού μικρότερες, αλλού μεγαλύτερες, αλλά καλό είναι όλοι να αν μπορούν να αντιλαμβάνονται κατά πόσο μπορέσαν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν, ώστε στο μέλλον να γινόμαστε καλύτεροι, ώστε να μπορούμε να πετυχαίνουμε τους στόχους τους οποίους βάζουμε γενικά. Η εκτίμηση είναι μια γενική και ειδική. Αυτά που θα πω δεν φεύγουν και πάρα πολύ από την έκθεση την οποία θα παραδώσω και στη διοίκηση, η οποία η έκθεση έχουν γίνει δύο ξεχωριστές. Μία έκθεση που έχει να κάνει με την Football League και μία έκθεση για τη Super League. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η ομάδα σε ποια κατηγορία θα είναι. Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης χρονιάς της ομάδας μας στη Super League, στο υψηλότερο πρωτάθλημα, και κάνοντας μια αποτίμηση αυτής της σεζόν, κατάληξα στα εξής συμπεράσματα, αιτίες που έφεραν την ομάδα μας στην αρνητική κατάληξη του αγωνιστικού υποβιβασμού της. Θα έλεγα ότι στην ομάδα έγινε ένας κακός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την επιλογή και τον καταρτισμό του ρόστερ της ομάδας, και αυτό σίγουρα είτε στην καλοκαιρινή περίοδο είτε στην περίοδο των μεταγραφών του Ιανουαρίου, και φυσικά αυτό βαραίνει τους προπονητές ή γενικά οποιοδήποτε είχε την ευθύνη αυτή. Είχαμε μεγάλη ποσότητα παιχτών, αλλά θα έλεγα ότι η ποιότητα ήταν περιορισμένης ευθύνης. Όταν ήρθα, το ρόστερ απαρτιζόταν από 34 παίχτες. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατο να μπορέσει να λειτουργήσει μια ομάδα. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν παίχτες ποιότητας, βεβαίως και υπήρχαν, και υπήρχαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά θα έλεγα ότι για τα δεδομένα της Super League, και αν θες να έχεις ένα στόχο υψηλό, πρέπει η ποιότητα να είναι ακόμα πιο καλή. Είχαμε μια ανισομερή κατανομή παιχτών, θέσεων, δηλαδή υπήρχαν θέσεις που ήταν φορτωμένοι με παίχτες και υπήρχαν θέσεις που πραγματικά εκεί υπήρχε έλλειψη. Και τελευταίο, είχαμε σαν ομάδα πάρα πολλούς τραυματισμούς που για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με ατυχία, κακή στιγμή δηλαδή, αλλά και με παρελθόν που έχουν οι ποδοσφαιριστές σε τραυματισμούς, αλλά φυσικά και από την ποιότητα των προπονήσεων. Απορία όλου αυτού του κακού σχεδιασμού ήταν η αδυναμία της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή δεν υπήρχε παιχνίδι, το παιχνίδι της ήταν χωρίς φαντασία, και ακόμη περισσότερο ήταν το κομμάτι στο τελείωμα των φάσεων, στο εκτελεστικό, που είναι και η ουσία του ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρχαν παίχτες με έφεση στο σκοράρισμα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά στοιχεία μπορούν εύκολα να ξεγελάνε. Μπορείς εύκολα να ξεγελάσεις τον άλλον. Αλλά θεωρώ ότι
αν μπορείς να τις διαβάσεις, έχεις την ικανότητα και την εμπειρία να τις διαβάσεις, βγάζεις χρήσιμα συμπεράσματα και νομίζω ότι αυτό ισχύει για μας. Η ομάδα σε σύνολο 295 τελικών προσπαθειών, που σημαίνει ότι είχαμε την ένατη καλύτερη επίθεση σε τελειώματα, πετύχαμε 21 γκολ, με τη χειρότερη όμως αποτελεσματικότητα. Βλέπετε εδώ μια μεγάλη διαφορά. Ποσοστό σκοραρίσματος ήταν ένα ανά 14 τελειώματα. Δηλαδή ένα ποσοστό κάκιστο. Αν δούμε αντίστοιχες ομάδες που πέσανε, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, είχε ένα γκολ ανά 11 τελειώματα. Αν πάμε στη Λάρισα που έπεσε, είχε ένα γκολ ανά 10 τελειώματα. Βλέπετε πόσο διαφορά έχουμε από τις ομάδες που ήδη έχουν πέσει. Που αν εμείς είχαμε αυτή τη στατιστική του Πανσεραϊκού ή της Λάρισας, να είστε σίγουροι ότι η ομάδα θα έχει σωθεί και άνετα. Και θέλω να κάνω εδώ μια σύγκριση με την ομάδα της Κέρκυρας, γιατί είναι 2 πόντους πάνω από εμάς. Ήταν μια ομάδα που τουλάχιστον στο τέλος προσπαθούσαμε να την περάσουμε για να πετύχουμε το στόχο. Η Κέρκυρα σε 217 τελειώματα, δηλαδή 78 τελειώματα λιγότερα από εμάς, δηλαδή στην τελευταία θέση ήταν η Κέρκυρα στα τελειώματα, πέτυχε 30 γκολ με ποσοστό ευστοχίας, δηλαδή 1 στα 7. Το κάνω αυτό για να δούμε λίγο και να κάνουμε μια σύγκριση. Τώρα, ειδικά, η ομάδα παρουσίασε μια αξιοζήλευτη αμυντική λειτουργία. Είχαμε την 6η καλύτερη άμυνα με παθητικό 29 γκολ. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή μετάβαση από άμυνα σε επίθεση, που αυτός ήταν και ο τρόπος επιθετικών ενεργειών, και αυτό επιβάλλει πλέον και το σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί δύσκολα είναι πλέον να εκδηλώνεις επιθέσεις σε οργανωμένη άμυνα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στη μετάβαση από επίθεση σε άμυνα, που θα έλεγα ότι αυτό ήταν και το δυνατό μας σημείο. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι είχαμε έλλειψη ικανών παιχτών στο σκοράρισμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα γκολ προήλθαν από αμυντικούς και μέσους. Πρώτο σκόρερ, ξέρετε ότι ήταν ο Πουλίδο, με 4 γκολ. Αυτά έχει να κάνουν με την αποτίμηση τη σεζόν την οποία πέρασε και τις αιτίες τις οποίες εγώ πιθανολογώ το ότι η ομάδα είχε πρόβλημα. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος της νέας χρονιάς? Καταρχάς, στόχους δεν μπορείς να βάλεις, ειδικά αν δεν ξέρεις η ομάδα τελικά σε ποια κατηγορία θα είναι. Θα μιλήσουμε όμως λίγο γενικά. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές. Υπάρχουν επιτυχίες, φυσικά και αποτυχίες. Και μέσα από αυτές πρέπει να βγαίνουμε σοφότεροι και πιο δυνατοί. Έτσι λοιπόν, είναι μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα, μετά από 4 χρονιές παρουσίαση στη Super League, στο υψηλότερο πρωτάθλημα της χώρας μας, αποκομίζοντας μεγάλες εμπειρίες και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά έχοντας ένα πολύ καλό όνομα από όλες τις πλευρές. Η ομάδα είναι οργανωμένη, είναι νοικοκυρεμένη, αποτελείται από αξιόλογους ανθρώπους. Σοφότεροι και δυνατότεροι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα που όλοι θέλουμε.